Καλημέρα, day 4. Σήμερα πηγαίνουμε από Ao Nang, Hong Island. Ένα σύμπλεγμα νησιών απέναντι από το Krabi. Τώρα είμαστε στο δρόμο, πηγαίνουμε να πάρουμε το speedboat. Θα είναι ένα trip το οποίο θα περιέχει διάφορες δραστηριότητες. Είσαι έτοιμος για Hong Island? Πάντα είμαι, έχω γεννηθεί. Έχω γεννηθεί. Born ready, ε. Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι από όπου θα φύγουμε για Hong Island, γίνεται χαμός όπως βλέπετε, χαμούλης. Τα Hong Islands είναι ένα σύμπλεγμα νησιών 16 μίλια βορειοδυτικά του Ao Nang. Το tour μας περιλαμβάνει 3 νησιά και θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες. Πρώτη μας στάση, Hong Island, το μεγαλύτερο νησί από τα υπόλοιπα. Μετά συνεχίζουμε για Landing Island, γνωστό και ως Paradise Island, και τέλος κλείνουμε με Pakbia Island. Τίποτα εδώ στην αναμονή, yeah. Ωραία είναι, yeah. Καλά περνάμε, πολύ καλά, πολύ καλά. Αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτό το ταξίδι και να δείτε όλο αυτό το εξωτικό παράδεισο. Σήμερα ξεκινάει η δράση, σήμερα πάμε στα νησιά. Θα κάνουμε κάποια διάφορα activities εκεί, θα δούμε, θα διαλέξουμε τι θα κάνουμε. Αυτό το tour μας κόστησε 1250, 40 ευρώ περίπου. Το οποίο περιλαμβάνει μεταφορά από το hostel μας στο λιμάνι, το σκάφος από το λιμάνι στο νησί. Επίσης έχουμε snack, φρούτα, νερό, insurance contract σε περίπτωση που μας συμβεί κάτι στο νησί, είμαστε καλυμμένοι. Καρίμελα, μάλακε! Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο Hong Island. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο νησί. Σχετικά μικρό νησί. Να πω δύο λόγια για αυτό το νησί. Είναι εθνικό πάρκο, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάτσεις εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπεται το αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται να πετάξεις drones. Και θα κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι τις 12 η ώρα για 2 ωρίτσες. Αυτή είναι η παραλία μπροστά όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε, είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να κολυμπήσουμε. Κοιτάξτε εδώ την πινακίδα, Tsunami Evacuation Route. Υπάρχουν πολλά τσουνάμια και ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Σε περίπτωση τσουνάμι, οι άνθρωποι πρέπει να πάνε προς τα εκείνη την κατεύθυνση και υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο μπορούν να προστατευτούν. Εδώ υπάρχει μία άλλη ταμπέλα, σε περίπτωση σεισμού να πάτε σε πιο υψηλό έδαφος, πιο βαθιά στο νησί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παρότι υπάρχει μία εξωτική ομορφιά, η Ταϊλάνδη δυστυχώς είναι ένα αρκετά επικίνδυνο σημείο όσον αφορά τυφώνες, τσουνάμι, πλημμύρες, σεισμούς. Στο πίσω μέρος του νησιού ανακαλύψαμε την Λαγκούν του Hong Island. Πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα τοπία που συνάντησα στην Ταϊλάνδη. Εδώ λοιπόν είμαστε στη Λαγκούν.
υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Η επόμενη μας στάση τώρα είναι Paradise Island. Ωραίο νησάκι, πολύ μικρό, με πολλούς φοίνικες. Εδώ σταματήσαμε για break και ήρθαμε να φάμε, γιατί όπως θυμάστε έχουμε και φαγητό στο tour μας. Οι άλλοι ετοιμάζονται να πάρουν φαγητό. Δεν θα μείνει τίποτα, ε! Λοιπόν, φτάσαμε και στο Pakbia. Pakbia Island. Εδώ ο ξεναγός μας είπε ότι υπάρχει μία μαϊμού στο νησί, μόνο μία κατοικία εδώ πέρα, μία αρσενική μαϊμού. Αναρωτηθήκαμε βέβαια για ποιο λόγο υπάρχει μόνο μία και μας είπαν ότι απλά έχουν βάλει μία μαϊμού, αλλά απαγορεύεται να την ταΐσουμε γιατί γίνεται πολύ επιθετική όταν την ταΐζουν. Οπότε, μακριά από τη μαϊμού. Από εδώ έχουμε τον κύριο Μίρκο. Τον γνωρίσαμε εδώ στο νησί. Μας έκανε τρομερή εντύπωση. Ο κύριος Μίρκο είναι μισός Γερμανός και μισός Σέρβος και μιλάει ελληνικά. Δεν είναι τέλεια, αλλά μπορεί και συνεννοείται μαζί μας άψογα. Πώς σε λένε? Μίρκο. Και ο κύριος Μίρκο έχει πάει Ελλάδα. Πού Ελλάδα? Αγίου Όρος. Αγίου Όρος έχει πάει. Κέρκυρα. Κέρκυρα. Στο νησί μας. Κρήτη. Θάσος. Θάσος. Τα καλύτερα. Όλα. Γιατί μαθαίνεις ελληνικά? 4-5 φορές πάμε Κέρκυρα. Εγώ θέλω να μάθω ελληνικά. Χάρηκαμε πάρα πολύ, μας έκανε περήφανος. You make us very proud. Yeah, ωραία ελληνική. Ωραία λέει τα ελληνικά, του αρέσουν πολύ. Well, you know, it was great to meet you. What about Thailand? Do you like Thailand? I first time here, I love it, yeah. Okay, χάρηκα. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, και enjoy your holiday. Yeah. Thank you. Στο καλό. Στο καλό. Εντοπίσαμε τη μαϊμού. Πάμε στη μαϊμού να τη δείτε, παιδιά. Εκεί είναι. Εκεί. Η μαϊμού φεύγει. Φοβερή εμπειρία. Είδαμε την πρώτη μαϊμού live. Άγρια στη φύση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την τάσουμε, όπως σας εξήγησα και πριν. Αλλά την βγάλαμε λίγες φωτογραφίες και κάποια βίντεο, οπότε σούπερ!